Ο κύριος Βιεντάκης είναι μαζί μας, να το καλημερίσω. Ήταν και στις συναντήσεις εκεί με τον Υπουργό. Βασικά του ζητήσαμε δύο θέματα να μας, έτσι, να μας αναλύσει και να τοποθετηθεί. Καλημέρα, κύριε Βιεντάκη. Καλημέρα, κύριε Ταβράκη. Καλημέρα, κύριε Βενέτη. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλά? Καλά. Ζέστη έχει ξεκινήσει νωρίς φέτος. Για πάμε. Όπως καταλαβαίνουμε, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό μας έχει θορυβήσει ιδιαίτερα όλους. Υπάρχει, σε όλους μας υπάρχει ανησυχία ότι η διαχείριση του νερού, όσο καλά και να γίνεται, όσο καλά και να πάει, δεν είναι... δεν επαρκούν οι ποσότητες αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να μπούμε με ασφάλεια κάτι για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, και αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερη την πίεση όσον αφορά για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, που έχουν σταματήσει, που έχουν μπλοκάρει, που δεν έχουν ξεκινήσει καν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το... Αφού μου το ιεραρχίσατε και πολύ σωστά διαφορετικά, κύριε Βιεντάκη, γιατί οι εργάτες γης είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε στην κουβέντα μας τώρα αρκετό καιρό, μην πω χρόνια. Έτσι, να ξεκινήσουμε αυτό που θεωρείτε είναι το πρώτο. Όπως σωστά είπατε, υπάρχει έντονη ανησυχία για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, δηλαδή την κύρια ουσιαστικά καλλιεργητική περίοδο που είναι από το χειμώνα. Τώρα βέβαια ο κόσμος έχει μπει στη δεύτερη και τρίτη καλλιέργεια, έτσι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την κατανάλωση νερού. Δεν ξέρω τι συνεννοήσεις έχετε με το ΔΟΕΒ, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Νομίζω έχει πέσει στάθμη του φράγματος τώρα κάπου στα 8,5, πριν από ένα μήνα ήταν 9 κάτι. Τώρα θα αρχίσουν να ποτίζονται ελιές γύρω-γύρω, με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερο νερό με αυτή την ανομβρία. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Μια προσαγωγός η οποία σταμάτησε, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει πάλι λόγω του ότι δεν είχαν έρθει σωλήνες ή χούθη, κάτι εκεί κάνανε, τέλος πάντων. Ναι. Πού είμαστε, ξέρετε, υπάρχει κάποια ενημέρωση από τον ΤΟΕΒ? Ο ΤΟΕΒ, να πούμε ότι το θέμα του, μάλλον η ευθύνη του ΤΟΕΒ σε σχέση με τα έργα τα οποία γίνονται, είναι καθαρά στο πλαίσιο ότι ευθύνη έχουμε όλοι μας σαν αγρότες να τα παρακολουθούμε και να πιέζουμε. Δεν είναι αρμοδιότητα του ΤΟΕΒ για να ξεκινήσουν και να ολοποιηθούν τα έργα, αλλά είναι αρμοδιότητα, όπως και σε εμάς, να πιέζουμε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Άρα, ούτε το ΤΟΕΒ ούτε εμείς είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε κέραια θέματα για το πότε θα ολοκληρωθεί κάτι. Από εκεί πέρα όμως και εμείς και ο ΤΟΕΒ κάνουμε αυτό που υποχρεούμαστε να κάνουμε. Έχουμε συχνή επικοινωνία με την ανάδοχη εταιρεία, από την οποία εμείς περιμένουμε αρκετά. Τι απαντήσεις έχετε από την ανάδοχη εταιρεία σχετικά με το έργο? Κοιτάξτε, η απάντηση ακόμα και τώρα είναι δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Υπάρχουν κάποια υλικά που είναι στο δρόμο, έτσι να το πούμε απλά. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, υπάρχει πρόβλημα στην Ερυθρά, υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα χρονοδιάγραμμα που να υπάρχει, που να μπορούμε και εμείς να το μεταφέρουμε και να είναι ασφαλές αυτό που θα μεταφέρουμε. Αυτό. Ωραία. Έπρεπε βέβαια να είμαστε στους δρόμους τώρα όλο αυτό το διάστημα. Προφανώς. Γιατί είναι εκτός από την υγεία και το νερό, και δεν είναι μόνο το νερό άρδευσης, δεν θα έχουμε να πιούμε κιόλας, έτσι. Γιατί είναι το πρώτο να πιούμε. Οπότε, θέμα. Βλέπετε ότι όλα. Αλλά νομίζω, Κρήτης, κύριε Βιεντάκη, μήπως είμαστε πολύ ελαστικοί ή περιμένουμε την ενιαία διαχείριση υδάτων που έχει υποσχεθεί ο κύριος Βιεντάκη, συγγνώμη, ο κύριος Αυγενάκης, ναι, σας έκανα και υπουργό, ο κύριος Αυγενάκης, ότι θα γίνει και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία με βάση το μοντέλο το Ολλανδικό. Δεν ξέρω βέβαια τι σημαίνει αυτό για μας. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, δηλαδή. Όχι, και, όχι. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι
θα περιμένουμε να εφαρμοστεί ένα άλλο project για να αναπτύξουμε ή να βελτιώσουμε τις συνθήκες καλλιέργειας με βάση τις τωρινές συνθήκες. Αυτό θα πάρει πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε, μόνο για να αρχίσει να υλοποιείται ένα πειραματικό για στάδιο. Για την ενιαία διαχείριση. Για την ενιαία διαχείριση. Άρα, και αν γίνει ποτέ. Να. Όχι, δεν είναι, αυτή τη στιγμή δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Οπότε τι κάνουμε εμείς εδώ σαν Ιεράπετρα, όταν τώρα πόσα χρόνια έχει ξεκινήσει προσαγωγός, τη μια δεν έχει σωλήνα, την άλλη, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω και δεν γνωρίζω, δεν είμαι εργολάβος να ξέρω, αλλά πώς παίρνεις ένα έργο χωρίς να έχεις τα υλικά σου? Δηλαδή σταδιακά γίνεται αυτό, παίρνει, δεν το γνωρίζω, απλά τα ερωτήματα είναι ρητορικά, δηλαδή παίρνω ένα έργο το οποίο κοστίζει κάτι εκατομμύρια, ας πούμε, και σιγά σιγά παίρνω τα υλικά μου, κάνω ένα μέρος, πληρώνομαι, συνεχίζω, δεν μπορώ να τα έχω όλα, δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται. Αλλά αυτό, καθυστέρηση της καθυστέρησης, το νερό χάνεται, γιατί αυτή είναι και η αιτία που γίνεται η νέα προσαγωγός διόρυγα, για να αντικαταστήσει την παλιά, γιατί πάρα πολύ νερό χάνεται στο δρόμο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι ένα έργο τέτοιας σημασίας για την Ιεράπετρα και να παραμένει, πώς να το πω τώρα, στάσιμο, και να μην μπορεί ο εργολάβος να συνεχίσει. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο, χάνουμε τα συνοδά έργα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι μελέτες που έχουν γίνει, τα βάζω όλα για να απαντήσετε και να μην σας διακόπτω, κατά καιρούς για τον υδροφόρο ορίζοντα λένε ότι υπάρχει νερό. Κάποιες μικρά φράγματα που τα κουβεντιάζουμε τώρα από την προηγούμενη φάση, από την προηγούμενη έτσι, ανομβρία που πέρασε η Ιεράπετρα, αν θυμάστε, είχε αδειάζει το φράγμα, είχε έρθει στα όρια ασφαλείας, κύριε Πιεντάκη, την προηγούμενη φορά. Και από εκεί, από τότε μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο για να... δηλαδή δεν μας έγινε το πάθημα και το άγχος και το στρες τότε μάθημα. Συνεχίζουμε με τα ίδια. Οπότε οι δικές σας οι σκέψεις σαν σύλλογος, τι, ποιες είναι? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε στα πρόθυρα από το να αντιμετωπίσουμε και φέτος μια τέτοια κατάσταση. Να. Όπως ήταν το 2017. Mm-hmm. Σίγουρα η προτροπή που έκανε και το ΕΒ για μην υπάρχουν καλλιέργειες μέσα στο καλοκαίρι, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μείνει μόνο ως προτροπή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς ούτε να επιβάλλεις ούτε να υποχρεώσεις κάποιον να μην μπει στη διαδικασία της καλλιέργειας, ιδιαίτερα σε τέτοιες χρονιές όπως είναι οι τελευταίες, με το κόστος παραγωγής που έχει ανέβει στα ύψη και τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του καθενός έχουν εκτοξευτεί πραγματικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο θέμα του νερού, να ξέρετε ότι ακόμα και στον κύριο Γεραπετρίτη που είχαμε συνάντηση πριν από 20 μέρες, ακόμα και στον κύριο Γεραπετρίτη, θέσαμε το θέμα. Δεν χάνουμε ευκαιρία, και στον κύριο Κερίδη εννοείται ότι το έχουμε πει τουλάχιστον 2 φορές, δεν χάνουμε ευκαιρία να αναδεικνύουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρξει πρόβλημα, έχουμε στείλει και επιστολές, τις οποίες δεν τις έχουμε δημοσιοποιήσει, δεν υπάρχει λόγος όλα να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Το θέμα είναι να υπάρχει αποτέλεσμα, όχι να υπάρχουν επιστολές. Από εκεί πέρα είναι κάτι που μας πραγματικά το έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα θέμα είναι το νερό. Τώρα, στα πλαίσια το πώς θα μπορούσε να γίνει μια διαφορετική κινητοποίηση ενδεχομένως και αντίδραση, είναι κάτι που μας απασχολεί. Ναι, γιατί εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν συλλαλητήρια για διάφορα θέματα, για το θέμα του νερού, το οποίο είναι μια καθημερινότητα και για τους παραγωγούς αλλά και για όλους μας, γιατί είναι και το θέμα του πόσιμου νερού. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάπου χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία πίεσης για να υπάρχουν απαντήσεις, γιατί υπάρχει μια... Όχι από την πλευρά τη δικιά σας είτε του το ΕΒ, από την πλευρά του Υπουργείου, καθυστέρηση, η οποία είναι... Μάλλον αρχίζει να βγαίνει και εκτός, όχι βγαίνει, μάλλον έχει βγει εκτός ορίου, χρονικού ορίου. Εγώ θα το χαρακτήριζα ως ένα
θα το χαρακτηρίζω ως ένα μούδιασμα της κοινωνίας, γιατί το θέμα του νερού, όλοι το αντιλαμβανόμαστε θεωρητικά ως ένα υπαρκτό μελλοντικό πρόβλημα. Δυστυχώς, όταν έρθει όμως η ώρα να το ζήσουμε και πρακτικά, θα είναι πάρα πολύ αργά. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να φανταστούμε ότι θα κάνουμε τη βρύση είτε στο χωράφι είτε στο σπίτι έτσι και δεν θα έχει νερό. Είναι αδιανόητο για μας. Γι' αυτό λοιπόν ενδόμηχα δεν έχουμε αντιληφθεί, δεν έχουμε την νοοτροπία να μπούμε στη διαδικασία διεκδίκησης με έντονο τρόπο για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή είναι ακόμα στην αρχή του, σαν... Είναι στην αρχή του για δεύτερη φορά, έτσι βέβαια, το θυμάστε. Δεύτερη φορά, την πρώτη χρονιά ξεχάστηκε κιόλας. Ναι. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Μήπως θα πρέπει να το δούμε πολύ πιο σοβαρά και να δούμε και ένα plan B σε συνεργασία και με τον ΤΟΕΒ, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε, και με το Δήμο εννοείται, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό που έρχεται. Γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται. Δηλαδή, Μάρτης ήταν η πιο θερμή χρονιά των τελευταίων πολλών χρόνων αυτή που διανύουμε και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Δηλαδή, τώρα τέλος οι βροχές, έτσι, ό,τι έβρεξε, έβρεξε, λιγότερες βροχές, τώρα πότε θα ξαναβρέξει. Για να πάμε να το σκεφτούμε αυτό. Άντε να, σε καλύτερη περίπτωση Οκτώβρη, Νοέμβρη, στην καλύτερη. Οπότε σκεφτείτε πόσους μήνες ανομβρία. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ, θα σταματήσει ο παραγωγός να παράγει, πώς το έχετε στο μυαλό σας, τι μπορούμε να κάνουμε? Είπαμε ότι αυτό... Τι μπορεί να γίνει άμεσα και ποιο θα είναι άμεσα, το plan B, ας πούμε. Αυτό, πέρα από το επίπεδο μιας διεκδίκησης ενδεχομένως πιο δυναμικής, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δυνατότητα να πράξουμε κάτι διαφορετικό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και την οποία δεν σας κρύβω ότι και εκεί υπάρχει αμφιβολία συμμετοχής. Αυτό είναι ένα δεδομένο, το οποίο θέλοντας και εμείς πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Μήπως όμως μέσα σε συνεργασία με το Δήμο πια... Όλοι έχουμε συνεργασία. Ναι, όχι. Με μια συνεργασία σχετικά με την ανάδειξη του θέματος αυτού ως κόκκινη ζώνη πια, γιατί νομίζω ότι έχουμε περάσει την κόκκινη γραμμή του έχουμε πρόβλημα, γιατί όπως έγινε και η αναφορά, για τόσους μήνες ανοβρία ακόμα, γιατί προφανέστατα καλοκαίρι και πρώτοι μήνες του φθινοπόρου δεν είναι ιδιαίτερα βροχεροί έως και καθόλου εδώ στην Κρήτη, οπότε έχουμε μπει στην κόκκινη ζώνη. Μήπως με έναν τρόπο να μπορέσει να επικοινωνηθεί καλύτερα και πιο σημαντικά πριν τις κινητοποιήσεις? Μέσω του Δήμου, συνεργασιών δηλαδή, που θα δώσουν το πρόβλημα. Να δούμε τι θα κάνουμε, δηλαδή σε περίπτωση που που τελειώνει, αδειάζει το φράγμα, ποια θα είναι η επόμενη λύση, θα κάνουμε αφαλάτωση ας πούμε, δηλαδή ποιες λύσεις υπάρχουν και τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό θα πρέπει δηλαδή να το δούμε όλοι μαζί, δεν το λέω τώρα. Όλες οι συζητήσεις δεν έχουν σταματήσει να γίνονται. Δεν είναι ότι ξεκινάνε τώρα, ούτε η ανησυχία μας ξεκινάει τώρα. Ειλικρινά δεν έχουμε σταματήσει και με τον Δήμο που έχουμε επαφή και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή αλλά και με την τωρινή, αλλά και με τον ΤΟΕΒ. Υπάρχει διαρκής ανησυχία για το θέμα και σας ξαναλέω ότι δεν έχουμε χάσει ευκαιρία που να το αναδείξουμε όπως πρέπει. Από εκεί και πέρα, ας μην γελιόμαστε, είναι καθαρά θέμα πολιτικής απόφασης και στρατηγικής για το πώς θα διαχειριστεί αυτό το θέμα σε επίπεδο Κρήτης, σε επίπεδο Ιεράπετρας και γενικότερα σε επίπεδο Ελλάδας. Όμως, οι χρόνοι δυστυχώς έχουν αποδείξει ότι πραγματικά ξεπερνάνε κάθε όριο ακόμα και στο διάλογο και στην εξάρτηση του διαλόγου, πόσο μάλλον στο να πούμε στην υλοποίηση. Αυτό είναι μια θλιβερή πραγματικότητα για την ελληνική κοινωνία και δεν μπορεί να αλλάξει πραγματικά. Οπότε οτιδήποτε για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε αν υπάρχει πολιτική βούληση, αυτό θα αρχίσει να υλοποιείται αρκετά χρόνια μετά. Άρα σε καμία περίπτωση δεν είναι ό,τι πιο αισιόδοξο αυτό το σενάριο. Άρα θα κλαίμε τη μοίρα μας τώρα από ό,τι καταλαβαίνω πάλι.
Ναι. Είχαμε πάντως έτσι μια εφταετία να δούμε τι και πώς και δεν κάναμε τίποτα, κύριε Βιαννιτάκη, όπως καταλαβαίνουμε, ούτε καν τίποτα. Και θα το ξαναβρούμε μπροστά μας και απλά θα, στο τέλος θα κλαίμε τη μοίρα μας, δηλαδή αυτό καταλαβαίνω θα γίνει πάλι. Θα περιμένουμε να βρέξει. Ακριβώς. Ναι. Η κύκλη και η συχνότητα πλέον αυτών των φαινομένων θα είναι πιο έντονη και πιο συχνή. Πιο έντονη και σε μικρότερη διάρκεια. Ναι. Δηλαδή αυτό βέβαια δεν είναι, είναι θέμα της φύσης. Δηλαδή δεν, αυτό στην ιστορία της γης έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Αυτή η λεγόμενη κλιματική αλλαγή που έχουμε σήμερα, δεν την έχουμε σήμερα. Έχει καθυβεί αρκετές Έχει ξεκινήσει δεκαετίες πίσω η... Όχι, έχει... Έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με τους επιστήμονες, έχει ξεκινήσει τουλάχιστον μια εικοσαετία τώρα η ερημοποίηση της Ανατολικής Κρήτης και το λένε επιστήμονες, το λέω. Κάτι που έπρεπε να το είχαμε, θα μπορούσαμε να είχαμε επέμβει, δεν το είχαμε λάβει σοβαρά τότε, ούτε πριν 7 χρόνια πάλι με το θέμα του νερού και της λειψιδρίας επίσης το είχαμε πάρει σοβαρά και περιμένουμε ο Θεός να βρέξει. Εντάξει. Σας είπα και στον πρόλογο μου ότι δυστυχώς σαν οτροπία οι Έλληνες δεν μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια ζητήματα για την πρόληψη και να τα κάνουμε πριν χρειαστεί. Αυτό είναι και αυτό είναι ένα δεδομένο της ελληνικής κοινωνίας. Και νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν έχουμε την οτροπία να κάνουμε πράγματα από επιλογή, αλλά μόνο από ανάγκη. Ναι, όταν πιεστούμε, αλλά αυτό όμως δεν μας βγαίνει σε καλό, έτσι, να πιεζόμαστε και τα λοιπά. Εξάλλου ψηφίζουμε ανθρώπους που θα μπορούσαν να έχουν κάποιο, πέρα από όλους εμάς που περιμένουμε τελευταία στιγμή, όπως λέτε, αλλά ψηφίζουμε και ανθρώπους, έτσι, στις διοικήσεις και τα λοιπά, που και εκείνοι το κάπως έτσι αντιλαμβάνονται. Δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα πρέπει σοβαρά να το δούμε αυτό με το νερό. Δεν ξέρω αν ο ΤΟΕΒ θα πάρει κάποια μέτρα τώρα το καλοκαίρι περιορισμού. Δεν ξέρω αν, ας πούμε, επειδή υπάρχει και το πλαφόν που μπορείς να χρησιμοποιείς το νερό πέρα από το όταν κάνεις υπερκατανάλωση που έχεις παραπάνω χρήματα πληρώνεις, μήπως αυτό δεν ξέρω αν σκληρύνει τη στάση του ο τοπικός οργανισμός εγκαιοβελτιώσεων σε αυτό. Είδομεν, θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί και εκεί ο ΤΟΕΒ, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Δεν είναι μόνο θέμα ΤΟΕΒ, νομίζω, το νερό, πρόεδρε, έτσι δεν είναι, κύριε Βιαννιτάκη? Ναι, έτσι είναι, ξαναλέμε ότι αυτό που επιθυμεί η κοινωνία, αυτό εν τέλει γίνεται. Ναι. Αν το επιθυμεί πολύ, κάνει και τα ανάλογα. Δεν υπάρχουν τίποτα αυτονόητο, γιατί αρκετοί πιστεύουν ότι η υποχρέωσή μας είναι μόνο να πάμε να ψηφίζουμε, συνήθως περισσότερες φορές, χωρίς να θέλουμε και το συγκεκριμένο άτομο, αλλά και σταματάει και η υποχρέωσή μας. Όχι, δεν είναι έτσι. Οι υποχρεώσεις μας συνεχίζονται για πάρα πολύ και σε πολλά επίπεδα πρέπει να συνεχίζονται σε καθημερινή βάση. Σαν πολίτες, μόνο έτσι θα καταφέρουμε να έχουμε την αλλαγή. Βασικά ξεκινάει από τη στιγμή που ψηφίζεις, όταν ψηφίζεις, εν πάση περιπτώσει, από εκείνη τη στιγμή ξεκινάνε και υποχρεώσεις, γιατί υποστηρίζεις μια λογική. Το ζητούμενο είναι ότι ανεξάρτητα με όλα αυτά, το νερό δεν υπάρχει, η βροχή πιθανότατα να μην τη δούμε εκτός εξαιρετικές περιπτώσεις κάποια πράγματα και θα βρεθούμε μάλλον με την πλάτη στον τοίχο. Ουσιαστικά περιμένοντας μια καινούργια, γιατί ουσιαστικά για τη νέα καλλιεργητική περίοδο μιλάμε όσον αφορά με τους παραγωγούς και ουσιαστικά για τον κόσμο, για το πόσιμο νερό, αντιλαμβανόμαστε ότι το καλοκαίρι θα είναι μακρύ και δύσκολο. Βλέπετε ότι και σε μεγαλύτερα έργα όπως είναι στο Αποσελένη που αρτρεύει αρκετά μεγαλύτερες περιοχές σε πληθυσμό, εκείνοι θα αντιμετωπίσουν θα αντιμετωπίσει πολύ νωρίτερα το πρόβλημα αυτό από ό,τι εμάς. Καταλάβει δηλαδή ότι ακόμα και
αρκετά καλά μελετημένα project που έχουν γίνει σε αυτό το κομμάτι στο επίπεδο Κρήτης, δεν έχουν 100% επιτυχία, γιατί μεσολαβούν άλλοι παράγοντες. Άλλοι παράγοντες. Εντάξει. Αυτό είναι. Μάλιστα. Ωραία. Ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, έτσι, να προσπαθήσουμε και εμείς να πιέσουμε με τη σειρά μας ό,τι μπορούμε, όποιες μπορούμε, για να τρέξουν τα έργα είτε στο στα Μπραμιανά, είτε στο την προσαγωγό Διόρυγα, είτε να δούμε τι θα γίνει και όλα αυτά που έχουν μελετηθεί, τα προφράγματα, μικρά φράγματα και τα λοιπά, να μπας και κουνηθούμε λίγο. Τώρα, κύριε Βιεντάκη, δώστε μας έτσι την εικόνα, για να μην σας καθυστερούμε, μετά τη συνάντηση με τον κύριο Κυρίδη, για τους εργάτες γης, αν υπάρχει κάτι καινούριο να προσθέσουμε σε όλα αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, για άλλη μια φορά, τουλάχιστον ο συγκεκριμένος υπουργός μετανάστευσης έχει βάλει το θέμα σε μια αρκετά υψηλή προτεραιότητα. Ανεξάρτητα το ότι ήρθε στην Κρήτη και για το θέμα των μεταναστευτικών ροών, το οποίο παρατηρούνται έντονα τελευταίο διάστημα στη Γάβδο. Βρήκε λοιπόν επιπλέον ευκαιρία να γίνει μια σύσκεψη που να αφορά σε αυτό το κομμάτι και να γίνει ενημέρωση από την πλευρά σου το πού βρισκόμαστε. Γιατί από την πλευρά μας είναι ξεκάθαρο η ενημέρωση που έχει κάνει και το έχει αναγνωρίσει και ο ίδιος, ότι δεν τίθεται θέμα ότι υπάρχει κάποιο πλαίσιο το οποίο δεν γνωρίζει σαν Υπουργείο, σαν Υπουργός και σαν Υπουργείο. Τώρα, η ενημέρωση λοιπόν που είχαμε και χθες ήταν ότι ναι, έχουν κάποιες αλλαγές σε πολλά επίπεδα, τα οποία μόνο όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο μεταναστευτικής πολιτικής. Και κυρίως για το θέμα των μετακλητών εργατών, εργαζόμενων σε όλους τους κλάδους, ναι, εκεί τότε θα μπορούμε να πούμε ότι, δεν θα μας απασχολούν όλα αυτά τα ζητήματα, τα διαδικαστικά. Δηλαδή να πούμε ότι ο κ. Χερίδης έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι το διαδικαστικό. Δηλαδή η νομοθεσία είναι του Υπουργείου Μετανάστευσης, η οποία εφαρμόζεται για τους εργοδότες από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τους εργαζόμενους από το Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα και μόνο αυτό σαν φράση, σαν τίτλος, καταλαβαίνετε τι εμπλοκή έχει το ένα Υπουργείο με το άλλο και, για αυτό, και γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Όμως, ναι, γίνονται κάποια βήματα, και που έχουν να κάνουν περισσότερο και με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας, γιατί αυτό είναι το ζήτημά μας. Ένα συγχρόνως δεν σταματάμε και την πλευρά μας να αναζητούμε τρόπους για το πώς θα ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία για το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί αυτή τη στιγμή εκεί είναι που κολλάει το όλο ζήτημα. Αν αντιλαμβάνομαι ουσιαστικά, δηλαδή υπήρξε πάλι άλλη μία περίπτωση από τα ίδια και αναγνώριση της σοβαρότητας του προβλήματος, απλά όλα είναι θέμα διαδικασιών που δεν έχουν προχωρήσει σε αποτέλεσμα, αλλά θα προχωρήσουν σε αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, το αντιλαμβάνομαι σωστά. Κάποια βήματα έχουν γίνει, δηλαδή και η τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέση με τους παράτυπα διαμέντους στην Ελλάδα, που αφορά περίπου 30 με 35.000 άτομα στην Ελλάδα, μπορεί να μην δίνει τη λύση, αλλά είναι και αυτό κάτι. Εάν γινόταν πριν από 3 χρόνια, τώρα σήμερα θα μιλούσαμε με εντελώς διαφορετικά δεδομένα και δεν θα είχαν φύγει το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενων, των εξειδικευμένων εργατών που είχαμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένα βήμα, δεν δίνει λύση ουσιαστική, αλλά είναι και αυτό ένα άλλο κομμάτι στο πάζλ. Επίσης, από εχθές έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται ο νέος κώδικας μετανάστευσης, ο οποίος να πούμε ότι είχε ψηφιστεί τον Απρίλιο του 2023 με χρόνο εφαρμογής 1η-1η του 24, λόγω μη έκδοσης ανάλογων εγκυκλίων και τα λοιπά, τα οποία έπρεπε να έχουν βγει, πήρε παράταση από την 1η του Γενάρη του 24 και τελική ημερομηνία υλοποίησης είναι
από εχθές, από 1 Απριλίου του 2024. Όλο αυτό, ακόμα και αυτός ο νόμος για να εφαρμοστεί, πέρασε ένας χρόνος ακριβώς. Δηλαδή, έχει μέσα κάποια στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν και τα οποία τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Να ρωτήσω. Άλλο, ναι, ολοκληρώστε. Ένα άλλο κομμάτι που έχει δώσει κάποιες λύσεις είναι ότι ένα μέρος διαδικασία έχει ψηφιοποιηθεί και έχει μπει μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής. Στο τελευταίο διάστημα συζητάμε τώρα τι βήματα έχουν γίνει και με ποιο τρόπο δείχνει ο Υπουργός ότι το έχει βάλει το θέμα σε μια υψηλή προτεραιότητα, γιατί αντιλαμβάνεται την απέτηση της κοινωνίας, όχι μόνο της αγροτικής, ότι η ευαγγελιζόμενη ανάπτυξη, η οποία ναι, μπορεί να υπάρξει στην Ελλάδα, δεν θα υπάρξει σε καμία περίπτωση εάν δεν διευθετηθεί αυτό το ζήτημα. Mm. Τελεία και παύλα. Είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε στο δευτερογενή, είτε ακόμα και στον τριτογενή. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για ανάπτυξη μη έχοντας ανθρώπινο δυναμικό. Να πω κάτι έτσι παρακινδυνευμένο. Ναι, ευχαριστώ. Μια ιδέα, βρε παιδί μου. Τώρα, έχουν έρθει 1.100 πόσοι άνθρωποι από Αφρική στη Γάβδο. Τώρα, αυτοί υπάρχει τρόπος, ας πούμε, να ενσωματωθούν ή... Έγινε κουβέντα και... όχι, έγινε. Δεν είναι τρελό, δηλαδή, αυτό που λέω. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή, μπορεί να ελεγχθούν, ας πούμε, ενώ υγειονομικά, αν είναι εντάξει αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλουν, παρά να στηβάζονται σε δομές τέτοιου τύπου, να ενσωματώνονται στις κοινωνίες, ας πούμε, κάποιο τρόπο. Απαντήσω. Μάλιστα. Επειδή έχουμε πάρα πολύ συχνή επαφή με δομές από τη Λέσβο και από την ΚΟ. Γιατί κάνουμε αρκετές, έχουμε χάσει πάρα πολλές εργατόρες σε τηλεδιασκέψεις με εργάτες. Να. Μάλλον με φιλοξενούμενους των δομών, οι οποίοι, ας πούμε, θα τους ενδιέφερε να εργαστούν. Να ξέρετε ότι... Η Ελλάδα, μάλλον και η Ελλάδα, είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει διεθνείς συνθήκες που έχουν να κάνουν με την προστασία είτε των προσφύγων είτε των μεταναστών κτλ. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι καμία χώρα δεν μπορεί να υποχρεώσει κάποιον ο οποίος είτε έχει μπει παράνομα στα εδάφη της, δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένα να εργαστεί. Να. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό. Να. Δηλαδή και δεν είπα να υποχρεώσουμε κάποιον. Να δούμε αν... Σας είπα, έχουμε απογοητευτεί. Το παράδειγμα που σας είπα με τις δομές από τις υπόλοιπες ΕΤΕΚ, έχουμε απογοητευτεί πραγματικά για το πώς βλέπουν την Ελλάδα ως μια εντελώς ευκαιριακή κατάσταση και ένα στάδιο μετάβασης σε ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον, καταλαβαίνω, κύριε Βιεντάκη, για να παραμείνουν εδώ κάποιοι άνθρωποι, γιατί συνήθως, μάλλον κυρίως είναι άντρες ηλικίας 18 με άντε το πολύ 40, μια παραγωγική ηλικία, και το να στηβάζονται σε δομές δεν είναι ότι καλύτερο. Οπότε δεν υπάρχει ενδιαφέρον, λέτε. Οι ίδιοι δεν θέλουν, δηλαδή, να μείνουν και να εργαστούν. Αυτό. Και στις υπόλοιπες δομές της Ελλάδας είναι υποχρεωμένες οι δομές να τους παρέχουν στέγη και τροφή για ένα χρονικό διάστημα και μετά είναι υποχρεωμένοι να τους διώξουν. Αλλά σε αυτό το διάστημα έχουμε μιλήσει και με συναδέλφους αγρότες και από την ΚΟ, για παράδειγμα, και από τη Μυτιλήνη, από τη Λέσβο, οι οποίοι πάνε απλά το πρωί. Αν είναι τυχεροί, θα έρθει κάποιος μαζί τους, εννοώ για να πάνε για δουλειά, και τους ξαναεπιστρέφουν πάλι το απόγευμα. Πάνε στη δομή. Χωρίς να υπάρχει κάποια προοπτική για όλο αυτό. Καμία απολύτως προοπτική. Εγώ μίλησα για κάτι άλλο. Μίλησα για ενσωμάτωση στις κοινωνίες. Δεν μίλησα, ας πούμε, για δομή. Εγώ σας είπα ότι και η δομή και η συγκεκριμένη τώρα που είναι 1.000 άτομα, έχουν το καθεστώς προστασίας αντίστοιχα, μάλλον και το καθεστώς λειτουργίας αντίστοιχα όπως είναι σε μία δομή. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να τους περιθάψουν υγειονομικά, να τους παρέχουν
τροφή και στέγη, και σε επόμενο βήμα, να τους, να τους μεταφέρουν σε πιο κεντρικό επίπεδο, εάν το θέλουν. Εάν το θέλουν. Μάλιστα. Οι ίδιοι. Μάλιστα. Οπότε έγινε συζήτηση λοιπόν και επ' αυτού και δεν... Προφανώς. 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 Και να ξέρετε επίσης ότι μέχρι τώρα η εμπειρία τουλάχιστον έχει δείξει ότι όσο πιο μικρές ηλικίες είναι σε αυτό το κομμάτι, τόσο πιο μακριά θέλουν να φτάσουν. Άρα είναι σίγουρα ότι δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα σαν προορισμός σε αυτές τις ηλικίες. Επειδή αναφερθήκατε σε ηλικίες των 18-20 ετών. Όχι, από αυτά που ακούμε και εμείς και διαβάζουμε για το ποιες ηλικίες είναι οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται, κυρίως από την Αφρική τώρα τελευταία. Μάλιστα. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος για τα βακτήριο καραντίνας, για το έντομο καραντίνα. Για το έντομο, όχι βακτήριο. Το ποσοστό, έντομο. Όχι. Έντομο καραντίνας. Τι γίνεται αν είμαστε εντάξει, αν κάνει χαρτιά ακόμα, αν βοηθάει δηλαδή στη χαρτούρα ο σύλλογος. Ναι, αυτό, ναι. Κανονικά. Συνεχίζουμε σε αυτό το κομμάτι. Η ανταπόκριση θα μπορούσα να πω ότι είναι ικανοποιητική. Δηλαδή, ήρθε ο κόσμος και έκανε τα ό,τι χρειαζόταν εκεί στο... Από την πλευρά των αγροτών είμαστε σχεδόν έτοιμοι για όταν και αν και εφόσον εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ήδη το έντομο έχει εμφανιστεί σε πολλές άλλες περιοχές και της Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων. Άρα υπάρχει και ένα σενάριο να μην μπει σε καραντίνα από τη στιγμή που έχει εξαπλωθεί, όπως έγινε και με τη Τούτα, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Άρα από την πλευρά μας πάντως είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Έχουμε επαφή και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το αρμόδιο τμήμα που έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία. Ναι, και από την πλευρά τους κάνανε ό,τι μπορούσαν, γιατί και οι ίδιοι θα δεχθούν έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι θα τα πάμε καλά. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Βιεντάκη, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Περιμένουμε πάντως να κινήσεις για να δούμε τι θα γίνει με το νερό. Προφανώς. Περιμένουμε και τις δικές σας κινήσεις. Ενεργοποιήστε φορείς, δεν ξέρω τι, για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε να διψάσουμε. Προφανώς. Είναι ένα θέμα. Καλημέρα να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Βιεντάκη. Να είστε καλά. Γεια σας.